Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που μας αναφέρει εκεί στις πράξεις το θέμα του Σίμωνος του Μάγου, την περίπτωση που ο Φίλιππος κηρύσσει και κάνει και θαύματα, αναφέρει δύο κατηγορίες θαυμάτων. Στην πρώτη αναφέρει δαιμονοπλήκτους και στη δευτέρα αναφέρει απλώς ασθενείς. Κάνει, παρατηρούμε, μια σαφή διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών. Ως προς την κατηγορία των δαιμονοπλήκτων αξίζει πράγματι να δούμε μερικά σημεία. Πρώτον, υπάρχει μια εγκατάσταση στον άνθρωπο από πνεύματα ακάθαρτα, που είναι οι δαίμονες. Λέγονται ακάθαρτα διότι λέγει έβγαζε τα ακάθαρτα πνεύματα ο Φίλιππος. Λέγονται ακάθαρτα επειδή σε αυτά επικρατεί η υπερηφάνεια. Λέγει η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, ακάθαρτος πας υψηλοκάρδιος. Όποιος λέγει είναι υπερήφανος, υψηλοκάρδιος, αυτός λέγει είναι ακάθαρτος στα μάτια του Θεού. Επειδή δε οι δαίμονες είναι μόνιμα υπερήφανοι έναντι του Θεού, εξάλλου ήταν το αμάρτημα που τους έκανε να πέσουν, γι' αυτό και είναι και λέγονται ακάθαρτα πνεύματα. Τα ακάθαρτα πνεύματα δεν έρχονται αυθαίρετα στον άνθρωπο για να εγκατασταθούν, αλλά ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του που τις μεταβάλλει όταν χρονίζουν σε πάθη, τότε ο ίδιος ο άνθρωπος ανοίγει είσοδον, επιτρέπει στους δαίμονες να εγκατασταθούν σε αυτόν, επειδή υπάρχει μία σχετική ομοιότης. Τα πάθη του αμαρτωλού με τις κακίες των δαιμόνων είναι μία ομοιότης, γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει αυτήν την κατάσταση για να τιμωρήσει. Έχουμε λοιπόν εδώ την περίπτωση που σας είπα, τα ακάθαρτα πνεύματα έρχονται να εγκατασταθούν. Ένα δεύτερο σημείο, ότι τα ακάθαρτα πνεύματα λέγει εξήρχετο, Αττική σύνταξη μάλιστα, ασφαλώς όχι εύκολα, διότι έπρεπε τα ακάθαρτα πνεύματα να προβάλλουν αντίσταση. Συνεπώς εκείνο το εξήρχετο, εξήρχοντο τα ακάθαρτα πνεύματα, όχι με ευκολία. Μην ξεχνάμε δε ότι πολύ δύναμης ασκείται στους δαίμονες προκειμένου να εγκαταλείψουν τον άνθρωπο που τον κατέχουν, και θέλουν να τον κατέχουν. Θα σας θυμίσω μόνο μία περίπτωση, όταν ο Κύριος που κατέβηκε από το Θαβόρ και εκείνος ο ταλέπορος πατέρας του πήγε το παιδί του το δαιμονισμένο, όταν ο Κύριος πλησίασε και είπε στο δαιμόνιο να φύγει, το δαιμόνιο λέγει τον εσπάραξε, τον ετάραξε, τον εκτύπησε κάτω στη γη τόσο πολύ, ώστε νόμιζαν πολύ ότι είχε πεθάνει το παιδί. Δεν έφυγε παρά, θα λέγαμε, με πολύ βία. Είναι εκείνο το να τραβώ προς τα έξω. Έτσι βλέπει κανείς εδώ ότι τα πονηρά πνεύματα μόνον ο Θεός μπορεί να τα βγάλει. Άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν δαιμόνια, εκτός βέβαια αν οι άνθρωποι αυτοί είναι άγιοι, είναι ιερείς που έχουν πάρει την εξουσία από τον Χριστό, έχουν πάρει την εξουσία, προσέξτε, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ζουν πνευματική ζωή, επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, μπορούν να βγάλουν δαιμόνια. Βέβαια
Εάν κανείς δεν έχει αυτήν την εξουσία, την οποία έχει κάθε πιστός δυνάμει του βαπτισματός του, μην το ξεχνάτε. Μάλιστα δεν είναι εκείνος που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αν θυμάμαι καλά, που λέγει ότι γρήγορα θα βάλει ο Κύριος τους δαίμονες κάτω από τα πόδια σας να τους πατάτε. Εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος δεν μας είπε ότι έδωσε την εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Ποια είναι αυτή η δύναμη του εχθρού? Η δύναμη του εχθρού είναι τα καμώματα τα δαιμονικά, που είναι η μαγεία, ο πνευματισμός κλπ. Αυτά είναι τα δαιμονικά καμώματα. Αυτή είναι η δύναμη του σατανά, την οποία ο άνθρωπος πατεί. Εάν κάνει το σταυρό του, ζει ευσεβώς, δεν φοβείται τίποτα από όλα αυτά, γιατί πατάει την ενέργεια του σατανά. Το λέγω για να μην θορυβήσετε, που θορυβήσετε πολλές φορές ότι δίθεν σας έκαναν μάγια, ότι κάτι κακό μπορεί να πάθετε. Αν ζούμε στο δρόμο του Θεού, δεν παθαίνουμε απολύτως τίποτα. Και ένα τρίτο σημείο ακόμα, εξερχόμενα λέγει τα πονηρά πνεύματα, όπως μας λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εφώναζαν με μεγάλη φωνή. Βέβαια με τη φωνή εννοείται των δαιμονισμένων ανθρώπων, γιατί τα πνεύματα τα πονηρά δεν έχουν μόνα τους φωνή, αλλά με τη φωνή των ανθρώπων που είχαν στην κατοχή τους. Αν θέλετε όμως, είπα δεν έχουν φωνή, μην ξεχνάτε ότι οι δαίμονες, όπως και οι άγγελοι, δίνονται να μετασχηματιστούν σε ό,τι θα ήθελαν, πάντοτε όμως εάν το επιτρέπει ο Θεός. Μπορεί να μετασχηματιστεί και ο άγγελος και ο άνθρωπος, ο δαίμονας, σε άνθρωπον, σε ζώο, σε φωνή, σε κάποιο είδος παράξενο και περίεργο, σε φως κλπ. Βέβαια το φως αυτό μόνο ένας έμπειρος μπορεί να το διακρίνει. Το φως των δαιμόνων δεν είναι το φως του Θεού, δεν είναι άκτιστος ενέργεια, και αυτό είναι ένα κάμωμα των δαιμόνων. Όλα αυτά έχουν βεβαίως οι δαίμονες. Το είπα επειδή είπα ότι δεν έχουν φωνή. Έχουν φωνή με αυτήν την έννοια, αλλά ως πνεύματα βεβαίως δεν έχουν φωνή, όπως έχουμε εμείς φωνητική εδώ, φωνητικών τρόπων, λάριγγα κλπ. Με αυτήν την έννοια φώναζαν λοιπόν με μεγάλη φωνή τα δαιμόνια, δηλαδή οι δαιμονισμένοι άνθρωποι. Τι έλεγαν? Δεν μας αναφέρει εδώ το βιβλίο των Πράξεων, αλλά ο Λουκάς όμως στο Ευαγγελιό του μας λέγει τι έλεγαν οι δαίμονες. Επί παραδείγματι στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου λέγει: και ανέκραξε ο δαιμονισμένος φωνή μεγάλη λέγον. Εντάξτε, ανέκραξε ο άνθρωπος, αλλά τώρα μιλούν οι δαίμονες. Τι ημίν και εσύ Ιησού Ναζαρινέ? Θα πει άντε, άσε μας. Αυτό θα πει ο άνθρωπος είναι στον πρωταγόρα. Άστε μας, αφήστε μας, άσε μας, μη μας ενοχλείς. Ο άνθρωποι, άσε μας. Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μας? Πληθυντικός αριθμός. Μιλάει ένας άνθρωπος όμως. Έκραξε ο άνθρωπος, μιλούν οι δαίμονες, πολλοί δαίμονες. Ανάμεσα σε σένα και σε μας, Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσαι ημάς? Ήλθες να μας καταστρέψεις? Εννοείται να μας στείλεις στον Άδη, γιατί δεν έχουμε καταστροφή με την έννοια της εκμηδενίσεως. Είδασε της ή εις ενικών αριθμών πάλι. Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Μόνο
που δεν ήξεραν καλά οι δαίμονες ποιος ήταν ο Χριστός πρώτου Σταυρού και πρώτης Αναστάσεως. Τότε λέγαν βεβαίως, σε ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Αλλά και ξέρετε, ο Άγιος του Θεού κάτι ταυτόσιμο είναι με τον Μεσσία. Είναι ο Άγιος του Ισραήλ, ελέγεται ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Ο Άγιος του Θεού θα είναι εκείνον που στέλνει ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Αλλά δεν είχαν όμως γνώση, ήταν κρυμμένο από τους δαίμονες αυτό. Δεν είχαν γνώση ότι αυτός ο Άγιος του Θεού είναι ο Άγιος Θεός. Αυτό το πράγμα το μάθαν κατοπινά. Εκρύπτεται αυτό, διότι έπρεπε οι δαίμονες να απατηθούν αφού υπάτησαν τους πρωτοπλάστους, ή ο διάβολος να απατηθεί γιατί είχε απατήσει τους πρωτοπλάστους. Και όπως διαπάτης κατέστρεψε τον άνθρωπο, έπρεπε και αυτός διαπάτης να καταλήξει στην γέννα του πυρός και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Και το έργο αυτό το έκανε ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Ώστε βλέπει κανείς, αγαπητοί μου, εδώ τι έλεγαν οι δαίμονες. Βέβαια, αν έπρεπε να αναλύσουμε αυτά όλα, θα έπρεπε πολλή ώρα να ξοδέψουμε, αλλά δεν είναι βέβαια το θέμα μας αυτό. Πάντως, κυριότατον είναι ότι οι δαίμονες επιμαρτυρούσαν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αυτό βέβαια το άκουγαν οι Σαμαρείτε, γιατί φώναζαν οι δαιμονισμένοι, και από την άλλη μεριά ήσαν σοφρονούντες και ηματισμένοι, να χρησιμοποιήσω την περίπτωση εκείνου του δαιμονισμένου των Γεργεσινών. Αυτό βέβαια ανέβαζε την ποιότητα του κηρύγματος του Φιλίππου. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Μόνο εδώ επιτρέψατε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Σας το έχω ξανακάνει το σχόλιο αυτό, αλλά είναι μερικά χρόνια. Υπάρχει μια επιθυμία σε πολλούς, όταν ακούσουν ότι κάποιος υπάρχει δαιμονισμένος, να κάθονται να ακούν τι λέει αυτός ο δαιμονισμένος και να βγάζουν από εκεί συμπεράσματα. Και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, κυκλοφορούν κασέτες με φωνές δαιμονισμένων ανθρώπων, και κυκλοφορούν αυτές οι κασέτες για να ακούσουμε τι λέγει αυτός ή αυτή η δαιμονισμένη. Αγαπητοί, προσέξτε, δεν θα πάρουμε πληροφορίες από τους δαίμονες για αυτά που λέμε, διότι οι δαίμονες μπορεί να πούν μερικά τα οποία ίσως ενδιαφέρουν, θα πούν όμως και κάποιο μεγάλο ψέμα, και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθόμαστε να ακούμε τι λέγουν οι δαίμονες. Το ακούσατε, σας παρακαλώ? Εάν έχετε τέτοιες κασέτες, καταστρέψατε τις, σβήσατε τις. Να μην υπάρχουν τέτοια θέματα ούτε να επιδιώκετε να ακούτε. Μπορεί να σας πει ο διάβολος μέσω δαιμονισμένου ανθρώπου κάτι, που αυτό το κάτι να είναι πραγματικά μια αγκίστρεψη δική σας. Να σας αγκιστρέψει, να σας παγιδεύσει και να πάθετε πάρα πολύ κακό. Μπορεί να σας επενέσει και να πει, α, εσύ είσαι καλός άνθρωπος, και εσείς να πείτε ό,τι να πείτε, να το πάρετε πάνω σας, και τότε πραγματικά να πέσει κανείς εις το κρίμα, εις την καταδίκη. Κρίμα θα πει καταδίκη του διαβόλου, όπως λέγει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, μη χειροτονήσεις, λέει, γρήγορα νεόφυτον, για να μην πέσει εις το κρίμα του διαβόλου. Δηλαδή να υπερηφανευτεί και να καταδικαστεί. Πάρα πολύ προσοχή. Καμία πληροφορία από δαίμονες δεν θα ακούμε. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θα ακούμε και δεν θα ακούμε. Δεν θα λογαριάζουμε τίποτε. Αν ποτέ βρεθούμε, εννοείται, να ακούσουμε, δεν θα δώσουμε βαρύτητα ουδεμίαν.